τα πρατήρια Shell, στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον πελάτη μια ευχάριστη εμπειρία αγορών μέσα στις αίθουσες των πρατηρίων. Χρειάζεστε κάτι άλλο? Οι επιλογές των προϊόντων περιλαμβάνουν ποιοτικά και γνωστά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, ενώ παράλληλα το στήσιμο της αίθουσας είναι τέτοιο που διευκολύνει την κίνηση του πελάτη προς το ταμείο. Στην πόλη Σιλιανικής κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική και κάνει τη διαφορά. Στα πρατήρια, ο πιο σημαντικός λόγος επίσκεψης του πελάτη είναι ο ανεφοδιασμός του αυτοκίνητου του. Ο πελάτης είναι πάντα βιαστικός και έτσι ο χρόνος που δαπανά μέσα στην αίθουσα σύντομος. Η αίθουσα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο στημένη που να διευκολύνει τον πελάτη να δει εύκολα το προϊόν που θέλει ή ακόμη περισσότερο να του δημιουργήσει την επιθυμία να αγοράσει προϊόντα αυθόρμητης αγοράς. Για το λόγο αυτό στη Shell χωρίζουμε την αίθουσα σε τρεις νοητές ζώνες, τη ζώνη Express, τη ζώνη Snack και τη ζώνη Αναζήτησης. Ζώνη Express. Ο πελάτης μπαίνει στην αίθουσα και πηγαίνει κατευθείαν στο ταμείο να πληρώσει ή να περάσει τους smart points του. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η κατηγορία των τσιγάρων και των άλλων προϊόντων αυθόρμητης αγοράς, όπως είναι οι σοκολάτες και οι τσίκλες, είναι άρτια τοποθετημένα και ορατά από την είσοδο κιόλας του καταστήματος. Οι βασικές κατηγορίες που τοποθετούμε σε αυτή τη ζώνη είναι τα τσιγάρα, τα ζαχαρόδι, οι τσίκλες και οι καραμέλες. Η δεύτερη νοητή ζώνη της αίθουσας αφορά ποικιλίες προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες του ανθρώπου όπως πεινάω, διψάω. Αυτές οι κατηγορίες είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάλουν τον πελάτη από τη σύντομη διαδρομή του, να τον κάνουν να ψάξει μέσα στο κατάστημα και να δαπανίσει περισσότερο χρόνο. Οι βασικές κατηγορίες που ανήκουν σε αυτή τη ζώνη είναι αναψυκτικά, νερά, ενεργειακά ποτά, παγωμένο τσάι, σνακ, πατατάκια, κάψουλες, dolce gusto. Στο μπροστινό σημείο της γόνδουλας τοποθετούνται οι προωθητικές ενέργειες της αίθουσας. Για τις κατηγορίες προϊόντων αυτοκινήτου, τα πρατήρια Shell θεωρούνται προορισμός. Αυτές οι κατηγορίες τοποθετούνται στη ζώνη αναζήτησης, καθώς ενώ πρέπει να είναι ορατές και εύκολο να τις δει κανείς, ωστόσο δεν πρέπει να βρίσκονται στο δρόμο του πελάτη προς το ταμείο. Οι βασικές κατηγορίες που τοποθετούνται στη ζώνη αναζήτησης είναι τα αξεσουάρ αυτοκινήτου, τα χημικά και οι φιάλες Coral Gas. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει το στήσιμο και η παρουσίαση των προϊόντων στον εξωτερικό χώρο του πρατηρίου, που ως στόχο έχουν να παρουσιάσουν στους πελάτες τις εποχιακές κατηγορίες, τα λιπαντικά και την κυροζίνη. Οι βασικές κατηγορίες στα προϊόντα εξωτερικού χώρου είναι τα λιπαντικά, τα κάρβουνα και τα καυσόξυλα. Όπως είδαμε, τα προϊόντα τοποθετούνται στην αίθουσα με συγκεκριμένη λογική. Το κάθε προϊόν, ανάλογα με το σε ποια κατηγορία ανήκει, τοποθετείται στη ζώνη Express ή στη ζώνη Snack ή στη ζώνη Αναζήτησης. Εξίσου σημαντική είναι η τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια, δηλαδή το merchandising. Merchandising είναι η τεχνική του να τοποθετείς προϊόντα στο ράφι με τρόπο που να ελκύουν τον καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις του προϊόντος, την κερδοφορία και το πόσο γνωστό είναι το προϊόν. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα πώς γίνεται η τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια. Πώς γίνεται δηλαδή το merchandising. Έχουμε στα χέρια μας μια εκτύπωση με τη φωτογραφία του πλανογράμματος που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αφού βεβαιωθούμε ότι έχουμε το κωδικολόγιο, ξεκινάμε να στείλουμε το ράφι όπως μας δείχνει η φωτογραφία. Ελέγχουμε την απόσταση μεταξύ των ραφιών και ρυθμίζουμε το ύψος κατάλληλα ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για το προϊόν. Προσέχουμε ιδιαιτέρως να τοποθετούμε όλα τα προϊόντα με την ετικέτα γυρισμένη προς την ίδια κατεύθυνση και το προϊόν τραβηγμένο μπροστά, ώστε να δίνεται η αίσθηση του γεμάτου ραφιού χωρίς κενά μεταξύ των προϊόντων. Τέλος, τοποθετούμε το ετικετάκι τιμής στην αριστερή γωνία του προϊόντος. Φροντίζουμε το roll top να είναι καθαρό. Τοποθετούμε τους κωδικούς λιπαντικών όπως δείχνει το πλανόγραμμα, με την ετικέτα γυρισμένη προς την ίδια κατεύθυνση και το προϊόν τραβηγμένο μπροστά. Αυτές ήταν οι βασικές οδηγίες για το στήσιμο της αίθουσας, αλλά κυρίως της εξυπηρέτησης του πελάτη. Ακολουθήστε πιστά τις βασικές οδηγίες, προσφέροντας παράλληλα μια ευχάριστη εμπειρία αγορών στους πελάτες των πρατηρίων.